Τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ πλησιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη από απλήρωτους φόρους των φορολογουμένων προς το δημόσιο, ενώ την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι οφειλέτες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών από την εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το μήνα Ιούλιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν συνολικά στα 97,4 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με ένα μήνα πριν, τον Ιούνιο, τα χρέη αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 1,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε τρεις ακραίες υποθέσεις ελέγχου μηδενικής εισπρακτικής απόδοσης με βεβαίωση 747 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς, το καθαρό νέο φορολογικό ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε κατά 695 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, αυξήθηκε το χρέος περίπου στο 1,5 δις, 1,450 περίπου. Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις ακραίες υποθέσεις ελέγχου που ουσιαστικά βεβαιώθηκαν περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις τρεις υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν μηδενική εισπραξιμότητα, οπότε το Υπουργείο Οικονομικών μάλλον δεν θα εισπράξει τίποτα από αυτά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά την αλματώδη αύξηση αυτού του μήνα, εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι κατά γενική ομολογία οι Έλληνες πολίτες εδώ και περίπου 3,5 με 4 χρόνια αυξάνουν το χρέος περίπου στο 1 δις ανά μήνα. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει περίπου στα 97,5 δις το χρέος προς το Υπουργείο Οικονομικών. Από αυτά είναι πολλά τα χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν βέβαια. Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών συγκρατήθηκε στα 97,4 δισεκατομμύρια ευρώ επειδή αυξήθηκαν οι κατασχέσεις. Την προηγούμενη τριετία ήταν σίγουρο ότι ανέβαινε κατά 1 δις περίπου το μήνα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ο μέσος όρος ήταν αυτός. Τον τελευταίο χρόνο η αύξηση του ληξιπρόθεσμου χρέους είναι λίγο μικρότερη αναλογικά, μιλάμε για περίπου στα 700 με 800 εκατομμύρια ανά μήνα. Και η βελτίωση πιστεύω ότι έρχεται περισσότερο από τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρχίσει και παίρνει μέτρα τα οποία είναι επώδυνα για τους πολίτες. Βλέπουμε περιπτώσεις να κατάσχονται μισθοί που δεν θα έπρεπε. Βλέπουμε περιπτώσεις να κατάσχονται επιδόματα. Βλέπουμε περιπτώσεις να υπάρχουν δεσμευμένα χρήματα για αρκετούς μήνες στις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες όταν λαμβάνουν εντολή κατάσχεσης αποδίδουν άμεσα το ποσό που βρίσκουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πλην όμως από εκεί και μετά, εάν δεν πάει ο φορολογούμενος να ζητήσει να αποδοθούν στη ΔΟΗ, αυτά τα χρήματα μένουν δεσμευμένα και δεν πάνε ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ούτε στον απλό πολίτη. Και τα χρήματα αυτά τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, φοβούμενοι κάποιοι άνθρωποι μη γίνουν κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτως ώστε να μπορούν να επιβιώσουν, προχωρούν σε ρυθμίσεις, έστω και αν μειώνουν τα προσωπικά τους έξοδα. Και όταν μιλάμε για προσωπικά έξοδα, δεν μιλάμε πλέον στην Ελλάδα για έξοδα τα οποία μπορεί να είναι διασκέδασης ή ψυχαγωγίας. Μιλάμε για έξοδα επιβίωσης. Οι κατασχέσεις λογαριασμών και στην περιοχή μας είναι πάρα πολλές. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν όλοι από έναν ακατάσχετο λογαριασμό, τόνισε ο κύριος Ζερβαλιάς. Όσοι δε αντιμετωπίζουν προβλήματα όφυλων και είναι συνδικαιούχοι σε λογαριασμούς τρίτων, θα πρέπει να φύγουν, καθώς έτσι μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Μιλάμε για πάρα πολλές κατασχέσεις. Κάποια στοιχεία που είχαν βγει πέρυσι, πριν περίπου 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά, η ΔΟΗ Ιωαννίνων ήταν τρίτη σε αναλογία πληθυσμού κατασχέσεων. Γινόταν καλή δουλειά από πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, κακή για την πλευρά των φορολογουμένων. Γιατί κατασχέτουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που οι περισσότεροι τα έχουν ανάγκη για επιβίωση. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Αυτές είναι οι οδηγίες που έχουν. Πλην όμως να μην γίνονται κατασχέσεις εκεί που δεν πρέπει, δηλαδή ποσά κάτω των 500 ευρώ, εφόσον δεν είναι κοντά στην παραγραφή, κανονικά βάσει του κώδικα εισπράξης δημοσίων εσόδων δεν πρέπει να κατάσχονται. Βέβαια, έχουμε δει από το Υπουργείο Οικονομικών ότι γίνονται κατασχέσεις και σε αυτά τα ποσά. Οι περισσότερες των περιπτώσεων
που έρχονται και γίνονται κατασχέσεις δεν είναι από τις κατατόπου ΔΟΗ, γιατί έρχονται καταστάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τις οποίες εκτελούν οι υπάλληλοι που βρίσκονται, ας πούμε, στη ΔΟΗ Ιωαννίνων, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν, απλά κάποιες ΔΟΗ επισφεύγουν τις διαδικασίες, κάποιες πάνε πιο αργά. Θα πρέπει να προσέχουμε, να προσέξουν οι φορολογούμενοι, να κάνουν όλοι από έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Όσοι έχουν προβλήματα οφειλών και είναι συνδικιούχοι σε διάφορους λογαριασμούς γονέων, παιδιών κλπ, να φύγουν από τους λογαριασμούς αυτούς, προκειμένου να μην γίνονται κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δημιουργούνται προβλήματα επιβίωσης. Είναι σημαντικό, το έχουμε τονίσει εδώ και 3-4 χρόνια περίπου, το λέμε σε κάθε περίπτωση, να δηλώνουν όλοι οι φορολογούμενοι τον ακατάσχετο λογαριασμό τους, και όσοι είναι συνδικιούχοι και οφείλουν να μην συμμετέχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, γιατί γίνονται και εκεί κατασχέσεις. Τέλος, ο κύριος Ζαρβαλιάς εκτιμά πως κατά τους μήνες που ακολουθούν το χρέος των φορολογουμένων από απλήρωτους φόρους προς το δημόσιο θα εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς τότε θα λήξουν οι δόσεις για ένφια, φόρο εισοδήματος και άλλα. Θεωρώ ότι τους μήνες που ακολουθούν από Αύγουστο, δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, αλλά ειδικά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο θα έχουμε πάλι εκτείναξη του χρέους, καθώς είναι η λήξη των δόσεων των εταιριών, η λήξη της δόσης του ένφια, οι δύο δόσεις του φόρου εισοδήματος, και επιπλέον από τον Νοέμβριο θα βγουν και τα τέλη κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις οι Έλληνες, θα αφήσουν κάποιες οφειλές απλήρωτες. Είναι αποδεδειγμένο και πέρυσι συνέβαινε αυτό, ότι την εποχή που λήγουν οι δόσεις αυξάνονται και τα χρέη προς το δημόσιο, αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα. Άρα λοιπόν αυτό θα περιμένουμε το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο. Από εκεί και μετά όλοι οι Έλληνες θέλουν να πληρώσουν, προσπαθούν με διάφορες ρυθμίσεις, με οποιοδήποτε τρόπο να τακτοποιήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, πλην όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις ρυθμίσεις. Γι' αυτό και το διάστημα το οποίο δεν υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις, ουσιαστικά από το Φλεβάρι μέχρι και τον Ιούνιο, η εισπραξιμότητα είναι καλύτερη. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως κλάδος από την εικόνα που βλέπουμε στο Υπουργείο Οικονομικών.